Συνεχίζονται ακόμα και την ίστατη στιγμή οι προσπάθειες για εξέβρεση συνενετικής λύσης για το Brexit. Οι συνομιλίες του επικεφαλής διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μισελ Μπαρνιέ με τον ομόλογό του από τη Βρετανία, David Frost, συνεχίστηκαν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η δουλειά συνεχίζεται και τις Κυριακές. Οι δύο πλευρές προσπαθούν να συνάψουν συμφωνία η οποία θα διέπει την εμπορική του σχέση μετά τη λήξη της μεταβατικής περίοδου στις 31 Δεκεμβρίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντομίνικ Ραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι συνομιλίες μπαίνουν στην τελευταία πραγματικά μεγάλη εβδομάδα και ότι μια συμφωνία ήταν ακόμα δυνατή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δείξει ρεαλισμό. Αν κοιτάξετε πραγματικά ποια είναι τα εκκρεμή ζητήματα, είναι σε σχέση με ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος προς μεγαλύτερο σεβασμό για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσον αφορά την αλληλεία, υπάρχει ένα σημείο αρχής. Καθώς φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είμαστε ανεξάρτητοι. Καθώς αφήνουμε την περίοδο μετάβασης, θα είμαστε ανεξάρτητο νησιωτικό κράτος. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε τα ύδατά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει τα σκάφη της να μπορούν να συνεχίσουν να αλλιεύουν στα Βρετανικά ύδατα, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την πρόσβαση και τις ποσοστώσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η πρωτοχρονιά θα προκαλέσει τεράστιες διαταραχές με την επιβολή νυχτερινών δασμών και άλλων εμποδίων στο εμπόριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό θα πλήξει και τις δύο πλευρές, αλλά το βάρος θα είναι μεγαλύτερο για τη Βρετανία, η οποία κάνει σχεδόν το ίμιση των συναλλαγών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.